Χωρίς τέλος οι αντιδράσεις για την ακατανόητη απόφαση της διοίκησης του Παγνή για τη θέρμανση και της αναδίπλωσης αυτής. Με ομοβροντή αρνητικής κριτικής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Βαρδάκης, του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο Μανώλης Συντιχάκης ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξηγήσεις. Μάλιστα, ο Σοκράτης Βαρδάκης καλεί το σύνολο των βουλευτών του Ηρακλείου να φέρουν το θέμα στη Βουλή για να ρηχτεί φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η διοίκηση, αλλά και ποια είναι η επίσημη στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση 30 Σεπτεμβρίου που ελήφθη από τη διοίκηση του νοσοκομείου και εύχομαι ήταν για όλο το χειμώνα. Εύχομαι αυτή η αναδίπλωση να μην είναι προσωρινή. Όπως και να έχουν, συγγνώμη, μην αδικούμε μια ολόκληρη πορεία. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις που πραγματικά δείχνουν αναργησία. Και εγώ σας υπόσχομαι, κύριε Δασκαλάκη, και αν και οι παρευρισκόμενοι συμφωνούν, βεβαίως το θέμα θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Και βέβαια μια κοινή παρέμβαση δεν θα ήταν κακό, για να δούμε τελικά εάν υπήρχε εντολή ή αν από μόνος του ο διοικητής του νοσοκομείου πήρε μια τέτοια ανάγκη. Δηλαδή εξηγήσεις. Δεν είναι θέμα μόνο διοικήσεων. Στο συγκεκριμένο που αποκαλύψατε και καλά κάνατε, δείχνει την αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και προκειμένου και η διοίκηση του Παγνή το θέμα της ενέργειας και της εξοικονόμησής της. Ήρθε μετά από τις έντονες αντιδράσεις, τις καταγγελίες του Σωματείου των Εργαζομένων και φυσικά του ρεπορτάζ του δικού σας και της όποιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης έγινε. Αποδεικνύει σε τελική ανάλυση ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Απέδειξαν ότι η αδιαλαξία του Υπουργείου των Διοικητών Νοσοκομείων μπορεί να σπάσει αν συναντήσει την καθολική κατακραυγή των εργαζομένων, των ασθενών. Μάλιστα, με ανακοινώσεις από τα πολιτικά γραφεία του Σοκράτη Βαρδάκη και του Μανώλη Συντιχάκη, υπογραμμίζεται η αναλγησία της διοίκησης με τον Σοκράτη Βαρδάκη τις επόμενες ημέρες να ζητά και επίσημα εξηγήσεις στην ώρα του κοινοβουλευτικού ελέγχου από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εφόσον έχει ληφθεί πίσω η απόφαση, νομίζω το θέμα είναι λήξαν. Και συνεχίζουμε την πορεία μας. Μάλιστα. Κανονικά, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή το Παγνή.